και στον επιβεβαίωσε ο κύριος Μουράτογλου, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔ. Εάν εκείνη με βαρέθηκαν ή όχι. Και ξέρετε γιατί. Για να προστατεύσω αυτό που εσείς αφήσατε έκθετο. Όχι εσείς προσωπικά. Η προηγούμενη διοίκηση. Η περιουσία του λαού της Ελλάδας. Αλλά εγώ με την αξιοπρέπεια να μην πω να πω ότι έχω κατασκευή προσωπική μου λογαριασμή. Ούτε κλάθηκα ούτε τίποτα. Σήκωσα τους ανθρώπους μου και συνέχισα. Λοιπόν, σας προκαλώ λοιπόν να δείτε πίσω της έτσι. Και αν ο κύριος Τσίπρας ήθελε, δεν ήθελε καλά μέσω του κύριου Κουρουπλή και ήθελε να παραλλάξει, δεν θα απολογηθώ εγώ. Και να πάτε να μάθετε που φτάσετε το πολεμοσχέδιο. Ήταν προς κατάδυση στην Ολομέλεια. Τελευταίο βήμα. Και ήρθε ο κύριος Τσίπρας, έβαλε τον κύριο Σκουλέτη. Θα απολογηθεί ο δήμαρχος στην άποψη για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γιατί πραγματικά βαρέθηκα κι εγώ. Πολύ βαρέθηκα. Όχι απλώς βαρέθηκα, πολύ βαρέθηκα. Με αυτά που λέτε. Ναι, έχετε δίκιο. Βέβαια, ήταν η επιλογή. Μετά την επιλογή μου να σώσω την περιουσία του λαού της Νάουσας. Έχετε δίκιο. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Περήφανος για αυτή τη διαβάση. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα, σας είπα τι και πώς, ας μιλήσουν για εκείνοι που είναι, οι κατήγοροι, ας μπορούν να τα πούν, έτσι και τα λοιπά. Εγώ λοιπόν σας λέω, είναι μια ξεκάθαρα άδικη απόφαση, η οποία βεβαίως και θα ανατραπεί στο εφετείο. Πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Θα συμφωνήσουμε σε αυτά που λέει ο κ. Καραμαντζόλη, βεβαίως στην ΠΕΝ, τα έχουμε πει με τον κ. Κυρίσκου πάρα πολλές φορές, για την παραγραμματοδότηση, για τα θέματα που σχετίζονται. Με κάλεσε ο κ. Γκαρνέτης να τον υπερασπιστώ σήμερα στη δίκη που είχε από τους εργαζόμενους και έδωσε κατάθεση υπερασπιζόμενος την θητεία του. Όταν μέχρι το διάστημα που είμαστε ήταν ο Γκαρνέτης και την είχαμε ανοιχτή την επιχείρηση. Μετά που ανέλαβε μια διοίκηση, την έκλεισε την επιχείρηση. Τι θα πω, ότι καλώς έκανε, καλώς έκανε. Έστω ότι ήταν ανοιχτή η δημοτική επιχείρηση, είχε κάποια έσοδα. Ό,τι την έχει συγκριστεί, έχει μόνο έξοδα. Και δυστυχώς συνεχίζεται, ενώ είχε τότε 700 χιλιάδες που ήταν τα χρέη, έχουμε πει πάνω από 1,5-2 εκατομμύρια. Γιατί κάθε μήνα έχει 45.000 έξω. Έχει μόνο έξω. Οι ποινές πόσο ήταν? Οι ποινές ήταν, στην υπόθεση που ήταν και οι δύο συγκατηγορούμενοι, ήταν από 29 μήνες. Ήταν 27 εργαζόμενοι, ξεκίνησε με ποινή βάσης 2 μήνες και για κάθε έναν εργαζόμενο προσέθεσε από 1 μήνα φυλάκιση. 27 συν 2, 29 μήνες. Είναι άδικο. Αυτό λέω. Είναι άδικο. Βεβαίως και για τους δύο. Δεν ήμουν κατήγορος. Έτσι, είπα την αλήθεια αυτά που έγινε.